Γεια σας παιδιά, θα συνεχίσουμε λίγο σήμερα με το email, δηλαδή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα σας δείξω κάποια νέα πράγματα. Πρώτα απ' όλα πάμε να μπούμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ανοίγουμε έναν φιλομετρητή, ένα πρόγραμμα δηλαδή μπορούμε να μπούμε στο διαδίκτυο. Γράφουμε τη διεύθυνση για να μπούμε στο email μας. Είναι αυτή εδώ η διεύθυνση εδώ πάνω, webmail.school.gr. Πατάμε το Enter και εδώ στο συγκεκριμένο σημείο επιλέγουμε την πρώτη διεύθυνση. Μας βγήκε πλέον να γράψουμε το όνομα χρήστη. Εγώ θα βάλω τα δικά μου, βέβαια εσείς τα δικά σας αναγνωριστικά και τον κωδικό μας. Ο κωδικός είναι κρυφός. Δεν τον λέμε σε κανέναν, παρά μόνο στους γονείς μας. Πατάμε το είσοδος. Αφού πλέον μπούμε, πρέπει να προσέξουμε πάντα αυτά που μας γράφουν. Υπάρχει περίπτωση κάποια παραπλανητικά μηνύματα να μας έρθουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι ανοίγουμε και ποιον εμπιστευόμαστε. Θα σας πρότεινα να μην εμπιστευτείτε κανέναν τον οποίον δεν γνωρίζετε. Πάντα να απαντάτε και να έχετε συνομιλίες με ανθρώπους που γνωρίζετε προσωπικά. Αφού διαβάσουμε τέλος αυτό το μήνυμα, πατάμε το κλείσιμο και είμαστε πλέον στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Εδώ στα αριστερά, να θυμίσουμε, αν θέλω να γράψω ένα νέο μήνυμα, πάμε εδώ. Εδώ φαίνονται τα εισερχόμενά μου, εμένα αυτή τη στιγμή φαίνονται τα εισερχόμενα. Εδώ είναι η ανεπιθύμητη αλληλογραφία, δεν έχω κάποια, απεσταλμένα, έχω αρκετά απεσταλμένα. Στον κάδο τι έχω διαγράψει και στα πρόχειρα είναι κάποια τα οποία έχω αφήσει στη μέση, όπως σας έχω ήδη πει. Πάω πάλι στα εισερχόμενα και βλέπω λοιπόν την λίστα μου με τα εισερχόμενα μηνύματα. Εάν θέλω να γράψω, είπαμε, ένα νέο μήνυμα, πάω σε αυτό εδώ το σημείο, πατάω νέο μήνυμα και μου ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο καλούμε να βάλω κάποια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να βάλω είναι η διεύθυνση του παραλήπτη, δηλαδή του ανθρώπου που θέλω να λάβει το γράμμα μου. Έτσι. Εγώ θα γράψω τη δική μου διεύθυνση. Θα το στείλω στον εαυτό μου. Σπιγού παπάκι, πάντα δεν ξεχνάμε να βάλουμε και το ολόκληρο το email, όχι μόνο το αναγνωριστικό μας. school.gr. Το θέμα, όπως έχω πει, είναι μια επικεφαλίδα του μηνύματος. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ θα σας βάλω μια επικεφαλίδα τυπική. Θα γράψω, ας πούμε, παράδειγμα. Και από κάτω θα γράψω ένα κειμενάκι και εδώ τυπικό. Γεια σας παιδιά, είσαστε καλά, πώς θα στείλω τώρα αυτή τη στιγμή το μήνυμά μου. Εάν θέλω να το αποθηκεύσω, το αποθηκεύω από εδώ, αλλιώς πατάω αποστολή. Πάτησε την αποστολή, έκλεισε αυτό το παράθυρο και τώρα θα δούμε, αν πατήσω και εδώ πάνω την επαναφόρτωση αυτής της σελίδας, θα δούμε ότι σε λίγη ώρα, να το, μου ήρθε στα εισερχόμενα το μήνυμά μου. Από τον Σπίχου, από εμένα λοιπόν, εγώ το έστειλα, με θέμα παράδειγμα. Εάν το θέμα δεν μου λέει κάτι, εάν η διεύθυνση και αυτή αλλά και το θέμα δεν με αφορούν, δεν ανοίγω το μήνυμα. Εάν είναι από άγνωστο. Εντάξει παιδάκι μου. Εδώ θα σταματήσει αυτό το βίντεο και θα συνεχίσουμε με το επόμενο.